Οι φορείς εδώ σε τοπικό επίπεδο συντονίζουν τα βήματά τους εν ώψη της μεγάλης άσκησης Μίνωας που θα γίνει στην Κρήτη για την αντισεισμική προστασία και θα αποτελέσει την πρώτη πιλωτική επιχειρησιακή άσκηση πεδίου στη χώρα για την αντιμετώπιση μεγάλου σεισμού και συνοδών γεωδυναμικών φαινομένων, όπως εξήγησε για άλλη μια φορά ο πρόεδρος του ΟΑΣΠΟ, Ευθύμης Λέκας. Στόχος είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας και του περιβάλλοντος, καθώς και η μείωση των καταστροφών. Να ακούσουμε μετά το τέλος αυτής της χθεσινής συνάντησης τι δήλωσαν ο Αντιπεριφερειάρχης ο κ. Συριγωνάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας ο κ. Τσαπάκος, όπως επίσης και ο κ. Λέκας. Συγκαλέσαμε και συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας ως περιφερειακή ενότητα με θέμα την εκδήλωση σεισμού και την αντιμετώπιση φαινομένων που θα προκύψουν από το σεισμό. Η παρουσία, όπως είδατε κι εσείς, όλων των φορέων, υπηρεσιών αλλά και πολιτών είναι εντυπωσιακή. Σκοπός αυτής της συνεδρίασης, της εκδήλωσης, είναι να τοποθετηθούν άπαντες ώστε να εξαχθούν κάποια στοιχεία τα οποία θα αποτελέσουν μια ισχυρή βάση πάνω στην οποία θα εργαστούμε και θα συνεργαστούμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Είναι η τέταρτη συνάντηση που γίνεται σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας. Έχουν προηγηθεί στα Χανιά, στο Ρέθινο και χτες είμαστε στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου. Είναι η άσκηση Μίνωας, η οποία θα είναι μεγαλύτερη, όπως είπαμε, σε επίπεδο χώρας. Θα κάνουμε μια άσκηση η οποία θα αναδείξει όλες τις αδυναμίες μας και τα προβλήματα που έχουμε και τις ελλείψεις, ώστε να είμαστε έτοιμοι σε ένα ενδεχόμενο τέτοιο φυσικό φαινομένο. Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή για όλους μας η παρουσία και η φιλοξενία εδώ στο Ηράκλειο εξαμελούς κλιμακίου του ΟΑΣΠ με επικεφαλής τον καθηγητή τον κύριο Λέκα Ευθύμη, που βρίσκονται εδώ εν ώψη της άσκησης με την ονομασία Μίνωας που έχει προγραμματιστεί για να λάβει χώρα στο νησί μας τον Απρίλιο του 2024. Στην περιφέρεια Κρήτης είναι απόλυτη προτεραιότητα η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της ανθρώπινης περιουσίας. Ο Περιφερειάρχης μας έχει μεγάλη ευαισθησία προς την κατεύθυνση αυτή. Ως εκ τούτου δουλεύουμε όλοι προς αυτή την κατεύθυνση. Μετά τις τρεις άλλες συναντήσεις που είχαμε στα Χανιά, στο Ρέθινο και στο Λασίθι, αυτές οι συναντήσεις εντάσσονται στα πλαίσια της διεξαγωγής της μεγάλης άσκησης Μίνωας 2024. Περιλαμβάνει πολλές δράσεις. Η σημερινή δράση είναι για την ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Θα τους ενημερώσω για την πορεία της άσκησης, για τον προγραμματισμό της άσκησης, για τις λεπτομέρειες της άσκησης, το χρονοδιάγραμμα και όλα τα σχετικά. Καλημερίζω τον κύριο Συριγωνάκη. Πώς είστε, όλο καλά κύριε Συριγωνάκη? Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, καλημέρα στους ακροατές. Εντάξει, μία πρώτη γεύση πήραμε από αυτά, από τις δηλώσεις όλων εσάς έτσι για την χθεσινή καινούργια συνάντηση. Κρατάμε το άσκηση επί χάρτου 15-16 Φεβρουαρίου και αρχές Απρίλη την άσκηση επί του πεδίου τόσο σε Ηράκλειο όπως επίσης και σε Χανιά, έτσι δεν είναι? Η άσκηση επί πεδίου θα γίνει σε ολόκληρη την Κρήτη. Α, σε ολόκληρη την Κρήτη. Σε ολόκληρη την Κρήτη, βέβαια. Άρα. Για τον λόγο αυτό, το κλιμάκιο του ΟΑΣΠ, που είχαμε την χαρά και την τιμή χθες να φιλοξενήσουμε για λίγες ώρες εδώ στο Ηράκλειο, έχει επισκεφτεί και την Δυτική, αλλά και την Ανατολική Κρήτη. Χθες ήταν στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Άρα, λοιπόν, το σενάριο προβλέπει όλη την Κρήτη. Ξέρετε, αποκτά ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν μέσα σε αυτή την άσκηση θα μπορούν να πάρουν μέρος, να εμπλακούν όλα τα σχολεία του νησιού με άσκηση εκένωσης την ημέρα του σεισμού ή να εμπλακούν και όλα τα νοσοκομεία. Αλλά την ώρα, κύριε Συριγωνάκη, βέβαια το θέμα αυτό μπορεί να μην αφοράει εσάς ως αντιπεριφέρεια, αλλά σαν πληροφορία όμως έχει τη δική της την χρησιμότητα. Αλλά την ίδια ώρα και από τον κύριο Λέκα γίνεται η αναφορά και η έκκληση προς όλους τους δήμους να στείλουν επιτέλους ή να περάσουν στην πλατφόρμα των δεδομένων όλες εκείνες τις μονάδες που διοικητικά υπάρχουν στη δική τους την διοικητική περιφέρεια, γιατί εκκρεμεί και ο έλεγχος από το τεχνικό επιμελητήριο, προσεισμικός έλεγχος με προτεραιότητα τα νοσοκομεία και τα σχολεία. Και αν
αν θυμάμαι καλά το νούμερο, στην καταγραφή των δημόσιων υποδομών νομίζω ότι έχουν περάσει στη βάση δεδομένων μόνο 9.000 υποδομές μέχρι στιγμής, επί 16 έως 20.000 που θα έπρεπε να είναι μέσα σε αυτή την πλατφόρμα, και με την ημερομηνία να τρέχει και να κλείνει εκεί στο πρώτο δεκαήμερο Φεβρουαρίου. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο τραγικό από όλα. Από τη μια να καταβάλλεται τέτοια μεγάλη προσπάθεια και από την άλλη να υπάρχει αυτή η αδράνεια. Είναι αλήθεια αυτό, και αναφέρθηκε χθες κατά την συνεδρίαση από τον Γενικό Διευθυντή του ΟΑΣΠ, τον κύριο Μόκο, που ήταν στην συνεδρίαση και είχαν παρουσία και οι δήμαρχοι του νομού μας, και για το λόγο αυτό έχει δοθεί και η παράταση που είπατε κι εσείς, γιατί είχε λήξει η ημερομηνία δηλώσεων, και για το λόγο αυτό δόθηκε και η παράταση, για να δοθεί η δυνατότητα να δηλωθούν αυτά τα σχολεία, τα κτίρια, για να γίνει ένας για τις περαιτέρω ενέργειες, για να γίνουν έλεγχοι και ό,τι προβλέπεται βάσει του σχεδίου που έχει ο ΟΑΣΠ. Μα σαφέστατα, όταν από τη μία προχωράς σε αυτή τη μεγάλη άσκηση, γιατί ο στόχος σου είναι να δεις πώς θα προασπίσεις την ανθρώπινη ζωή, για να δεις τι γίνεται με τη δημόσια και την ιδιωτική περιουσία, για να δεις πώς θα μειώσεις τις καταστροφές, πώς μπορείς να το προσομοιώσεις όλο αυτό, για να δεις τι σε παίρνει και τι δεν σε παίρνει, την ίδια ώρα εσύ που είσαι εκεί στη δημοτική αρχή να μην κάνεις το αυτονόητο, όταν μιλάμε πρωτίστως για ελέγχους, 20.000 οι έλεγχοι σε σχολεία, όπως επίσης πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως επίσης και στα νοσοκομεία. Νομίζω ότι είναι έτσι ένα οξύμορο σχήμα, και γι' αυτό το είπα, κύριε Συρηγονάκη. Έχετε δίκιο. Θέλω να πιστεύω ότι και μετά την αναφορά τη χθεσινή, όσον αφορά τουλάχιστον το νησί μας, την Κρήτη, θα γίνει. Θα προχωρήσουν σε αυτήν την δήλωση για να είμαστε καθόλου έτοιμοι. Είναι μια άσκηση που πρώτη φορά σε αυτή την έκταση γίνεται στο νησί μας. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχει επιτυχία. Και εμείς ως ενότητα, χθες, εκμεταλλευόμενοι την παρουσία του εξαμελούς κλιμακίου εδώ στο νησί μας, συνεδριάσαμε και ως συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας για αντιμετώπιση σεισμού και φαινομένων που προκύπτουν από αυτόν. Είχε μια εντυπωσιακή συμμετοχή, όλοι οι φορείς, υπηρεσίες και πολίτες. Είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι, και θέλω να πιστεύω ότι, γιατί θα γίνουν και άλλες συναντήσεις, ότι θα έχει επιτυχία αυτή η άσκηση που, όπως είπατε και εσείς, θα λάβει χώρα τον Απρίλιο. Δεν έχει οριστικοποιηθεί η ημερομηνία ακόμα, μόνο το επιχάρτου έχει οριστικοποιηθεί. Και μετά τη συνεδρίαση χθες επισκεφτήκαμε και διάφορα σημεία για να ενημερωθούν και οι ακροατές, που για να γίνει και η επιλογή του επιχειρησιακού κέντρου, ναι, με τις περισσότερες πιθανότητες να κερδίζει το πολιτιστικό κέντρο Ηρακλείου, που εκεί θα είναι το επιχειρησιακό κέντρο της άσκησης. Θέλω να πιστεύω ότι γίνονται προσεκτικά και σημαντικά βήματα για να έχει επιτυχία αυτή η άσκηση, που είναι μία από τις μεγαλύτερες που γίνονται όχι μόνο στο νησί μας, σε ολόκληρη τη χώρα. Υπηρεσίες από τη μία, και έχετε απόλυτο δίκιο. Ωστόσο, αναφερθήκατε και στους πολίτες. Πολίτες από την άλλη. Οι πολίτες οι οποίοι στην πλειοψηφία τους δεν είναι ενημερωμένοι. Το ζητούμενο δεν είναι η άσκηση, απλά ως άσκηση και ως καταγραφή και πεστοπεδίο, αλλά μαζί με την εμπλοκή και των σχολείων, όπως επίσης και των νοσοκομείων, που μέσα από τα σχολεία ενημερώνονται οι γονείς, η γνώση και η πληροφορία αυτή να πάει σε όλους για τις δυνατότητες που υπάρχουν όταν μιλάμε για ανθρώπινη ζωή, όταν μιλάμε για την προστασία μας, όταν μιλάμε για χώρους οι οποίοι θα συγκεντρώνεται ο κόσμος, όχι στην άσκηση, αλλά μέσω αυτής της άσκησης να ενημερωθούμε για όλα αυτά τα οποία αυτή την ώρα δεν έχουμε ως δεδομένα στην πλειοψηφία μας, κύριε Συρηγονάκη. Αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερο ως στοίχημα.
Ναι, είναι αλήθεια, διότι και λόγω της δημοσιότητας αλλά και λόγω των γεγονότων που θα λάβουν χώρα βάσει τα σενάρια και τα υποσενάρια σε ολόκληρο το νησί, είναι μια ευκαιρία να μας παρακινήσει και να μας ευαισθητοποιήσει όλους μας. Αλλά παρόλα αυτά, κυρία Δουλγεράκη, πιστεύω ότι γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και από την Περιφέρεια Κρήτης, από τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, αλλά και από τους Δήμους, που όλοι οι Δήμοι έχουν τμήμα Πολιτικής Προστασίας και μέσω αυτών γίνεται ενημέρωση για όλα τα φυσικά και για τα καιρικά φαινόμενα, όπως για παράδειγμα υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο που έχει αποσταλεί από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας όσον αφορά το σεισμό, το σχέδιο Γέλαδος, συγκεκριμένο όσον αφορά τις πλημμύρες, το σχέδιο Δάρδανος, συγκεκριμένο όσον αφορά τις πυκαγιές, το σχέδιο Ιόλαος, και αυτό μέσω των τμήματων πολιτικής προστασίας των Δήμων διαχέεται και ενημερώνονται οι πολίτες. Άρα λοιπόν θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει μία δομή, υπάρχει ένα σχέδιο ενημέρωσης. Δεν είμαστε όπως παλιότερα που υπήρχε μία άγνοια όλων μας. Θεωρώ ότι γίνεται μία καλή δουλειά. Παρ' όλα αυτά όμως δεν μπορώ να πω ότι είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι, διότι για την αντιμετώπιση φαινομένων καιρικών και φυσικών χρειάζονται οι κατάλληλες υποδομές, που σίγουρα ως νησί αλλά και ως χώρα γενικότερα τέθηκε και στην συνεδρίαση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος πριν ένα μήνα περίπου στα Ιωάννινα. Υστερούμε σε προσωπικό, σε μηχανήματα, σε μέσα, σε εξοπλισμό. Άρα λοιπόν αυτά είναι βασικά θέματα για να γίνει και η σωστή διαχείριση τέτοιων φαινομένων. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ κρατάω αυτό από όλα τα οποία αναφέρατε. Εσείς από τη δική σας την πλευρά, ότι μπορεί να είμαστε σε καλύτερο επίπεδο τουλάχιστον ως ενημέρωση και τι μπορούμε να πράξουμε ως πολίτες, αλλά ακόμα αυτή η γνώση δεν έχει φτάσει απόλυτα στον καθένα από εμάς, έτσι ώστε να ξέρουμε τι θα κάνουμε, πού θα πάμε, γιατί θα πάμε, πώς θα πάμε. Όταν λέτε ότι θα γίνει αυτή η άσκηση σε όλους τους Δήμους και σε όλη την Κρήτη, αναφέρεστε ακόμα και στους σεισμόπληκτους Δήμους, ας πούμε σεισμόπληκτος Δήμος Μινώα Πεδιάδος και εκεί άσκηση? Ναι, βέβαια, συμμετείχε και ο Δήμος Μινώα με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας και τέθη μια σχετική ερώτηση, ότι εμείς ήδη είμαστε σε μια κατάσταση μη φυσιολογική, γιατί δεν έχουν εκπλωθεί οι ζημιές και οι πληγές που έχει αφήσει η σεισμική δόνηση του Σεπτέμβριου του 2021. Αυτό είναι γεγονός. Και μετά την ερώτηση, η απάντηση του Προέδρου του ΟΑΣΠΟ, κ. Λέκα, ήταν ότι θα συμμετέχουν όλοι οι Δήμοι για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε. Μάλιστα. Ένα τέτοιο φαινόμενο. Ίσως η Βουλή, γιατί το θέμα πέρασε και στη Βουλή, και ίσως ο πρόεδρος του ΟΑΣΠΟ, ο κύριος Λέκας, θα πρέπει, μιας και είναι έτσι τα πράγματα, να τρέξει, λέω συνεπικουρικά εγώ και λίγο παραπάνω, εκείνο το αίτημα το οποίο υπάρχει από το Σύλλογο Σεισμόπληκτων του Δήμου Μινώα Πεδιάδος «Η Ελπίδα», προς τον Υπουργό Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, προς τη ΔΑΕΦΚ, τα ΕΦΚ και όλους τους υπόλοιπους, να δούνε τι θα γίνει και με εκείνους οι οποίοι διαμένουν αυτή την ώρα, αφού θα πάνε σε μια τέτοια άσκηση, σε σπίτια ακατάλληλα προς χρήση, διότι το μεγάλο ζητούμενο είναι η επίσπευση των διαδικασιών για να αποκατασταθούν οι ζημιές των πληγέντων, διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική άνεση, υπάρχουν εκείνοι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν δυστυχώς να χρησιμοποιήσουν εξαιτίας της γραφειοκρατίας, κολυσιαργίας, αρνήσεων και όσα έχουμε ακούσει το προηγούμενο διάστημα, τα χρήματα εκείνα τα οποία παραμένουν σε τραπεζικούς λογαριασμούς, για να μπορέσουν κάτι τις να κάνουν και να αποκαταστήσουν το σπίτι τους, και συνεχίζουν να μένουν γιατί δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο ακόμα και σε κίτρινα σπίτια. Μακάρι να πιέσει και ο κύριος Λέκας, όπως επίσης μακάρι να δώσει και απάντηση
αυτή η περίφημη επιτέλους Βουλή των Ελλήνων, γιατί πέρασε και στη Βουλή των Ελλήνων το θέμα αυτό. Τι να πω τώρα. Σε άλλα θέματα, βέβαια, ναι, μεν σας βάζω, αλλά είναι η πραγματικότητά μας και η καθημερινότητά μας, κύριε Συρηγονάκη. Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια, και η κατάσταση που βλέπουμε και συναντούμε όταν επισκεπτούμε τις σεισμόπληκες περιοχές δεν τιμάει κανένα μας. Όμως, κυρία Δουλγεράκη, να ξέρετε ότι γίνονται ενέργειες, γίνονται συντονισμένες ενέργειες. Ήδη υπάρχει και μια συνεργασία με τον Δήμο. Ήδη υπάρχει όχληση προς τα αρμόδια Υπουργεία για να επισπευτούν οι διαδικασίες και να δοθούν κάποιες προτεραιότητες, κυρίως σε οικογένειες που αυτή τη στιγμή ζουν και διαβιώνουν μέσα σε προσωρινά καταλύματα, για να γίνει η αποκατάσταση. Ναι, δεν μιλάω μόνο για τους οικίσκους, για να το ξεκαθαρίσουμε. Μιλάω για τα κίτρινα σπίτια που διαμένουν άνθρωποι. Όμως προτεραιότητα, ναι. Πρέπει να δίνουμε προτεραιότητα στις οικογένειες που ζουν σε οικίσκους, χωρίς να σημαίνει ότι αφήνουμε τα κίτρινα ή τα κόκκινα σπίτια χωρίς κάποια μέρημνα. Ήδη έχουν πιστωθεί και κάποιοι λογαριασμοί για να βγει ένας διαγωνισμός για κατεδαφίσεις στους σεισμόπληκτους δήμους Μηνώα, Παιδιάδος και Αρχανών Αστερουσίων. Προχωράει η κατάσταση, υπάρχουν πιέσεις. Θέλω να πιστεύω ότι το προσεχές διάστημα θα δοθεί λύση για αυτά τα σοβαρά θέματα που έχουν συγκεκριμένες περιοχές. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα.